Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Κοροπούλη. Πραγματικά σήμερα κερδίσατε ένα πρώτο ημίχρονο δικό σας. Στο δεύτερο ήταν το Μοσχάτο πιο αποδοτικό, αλλά δεν έτυχε να σκοράρει. Θέλω να μου πεις πώς είδες το παιχνίδι, πόσο ευχαριστημένος είσαι, αν έχει τραυματισμούς και έρχεται και ένα επόμενο παιχνίδι, πόσο έτοιμοι είσαστε και πόσο βαρύ είναι η φανέλα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα πραγματικά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είδαμε πολλά από αυτά τα στοιχεία που θέλουμε να θαυμάζουμε στην ομάδα μας. Νομίζω τα παιδιά έδειξαν την ποιότητά τους στο γήπεδο. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που σίγουρα τον ευνηδιάσαμε και το σκορ δεν αντικατοπτρίζει ούτε την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται, ούτε την ποιότητα των παιχτών που έχει το Μοσχάτο. Έχει την τύχη να έχει έναν πραγματικά ικανότατο προπονητή και έναν κύριο με κάπα κεφαλαίο, τον κύριο Αρχοντάκη. Είμαι σίγουρος ότι το Μοσχάτο θα εκπληρώσει τους στόχους του. Από εκεί και πέρα, εμείς είχαμε έρθει εδώ για ένα παιχνίδι τελικό για εμάς. Βλέπουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Έχουμε πει μέχρι το τέλος ότι ο στόχος του Πανιωνίου είναι επάξια να εκπροσωπεί αυτή τη βαριά φανέλα. Και πλέον το μυαλό μας είναι καθαρά στο παιχνίδι της Κυριακής με το Φωστήρα. Έχει τραυματισμούς. Θα δούμε λίγο, γιατί κάποια παιδιά επιβαρύνθηκαν λίγο και από το πλαστικό. Δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε σε πλαστικό γήπεδο. Νομίζω όμως ότι όποιο παιδί κληθεί να αγωνιστεί θα δώσει ό,τι καλύτερο έχει. Παράλληλα, έχετε μια προπόνηση και μετά παιχνίδι την Κυριακή. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσο επίπονο είναι για τους ποδοσφαιριστές και πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι που έρχεται? Είναι κομβικό? Κάθε παιχνίδι είναι κομβικό. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί έναν ιστορικό σύλλογο όπως είναι ο Φωστήρας. Παίζουμε γηπεδούχοι στην έδρα μας. Σίγουρα οι συνθήκες σε σχέση με τον αγωνιστικό χώρο θα είναι καλύτερες για μας. Από εκεί και πέρα όμως κάθε παιχνίδι είναι τελικός και όπως έχει δείξει η πράξη, όλες οι ομάδες και όλοι οι αντίπαλοι τα παίζουν με τον Πανιόνιο, προσπαθούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Κύριε Κοροπούλη, πού θα θέλατε να αφιερώσετε αυτή τη νίκη? Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη νίκη στην οικογένειά μου, η οποία πέρασε μια περιπέτεια το τελευταίο διάστημα, και παράλληλα στους παίκτες μου, στα παιδιά μου, τα οποία σήμερα πραγματικά με κάνουν περήφανος. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και τον Γιώργο Αρχοντάκη, πραγματικά ένα μάτς με μια ιστορική ομάδα από τη Super League έρχεται με τον Πανιόνιο Νέας Σμύρνης. Θέλω να μου πεις πώς είδες το παιχνίδι και έπεται ποια είναι η συνέχεια η δικιά σας. Καταρχήν συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Νομίζω ότι δεν αντέχει κριτική το παιχνίδι όταν δέχεσαι στα πρώτα 30 λεπτά 4 γκολ. Νομίζω είναι παιχνίδι χωρίς επιστροφή. Οπότε το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισορροπήσουμε στο δεύτερο μήχρονο και να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία, το οποίο δεν έφτανε, γιατί στο πρώτο μήχρονο δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι. Με αποτέλεσμα ο Πανιόνιος να κερδίσει και δίκαια και πολύ εύκολα. Η απάντηση του κυρίου Κολοπούλη ήταν ότι το σκορ δεν αντακατοπτρίζει πραγματικά αυτό για το Μοσχάτο. Ήμασταν, λέει, πολύ τυχεροί που στο πρώτο ημίχρονο βάλαμε τόσα πολλά γκολ, ενώ το Μοσχάτο ήταν πάρα πολύ καλό. Αυτή ήταν η δικιά του γνώμη. Εγώ θέλω να μου πεις αν έχεις εσύ τραυματισμούς και αν πραγματικά έρχεται το επόμενο, γιατί έχετε ένα ταξίδι να πάτε νομίζω στη Μύκονο, αν είναι δύσκολο και αν πραγματικά είναι τα πράγματα ζόρικα, να τα πούμε έτσι. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο κύριος Κοροπούλης, τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η τύχη είναι με τους δυνατούς. Και όταν προκαλέσει την τύχη σου με τη θετική εικόνα, τότε θα έρθει και το γκολ και το αυτογκολ υπέρ σου και όλες οι φάσεις που βγήκαν για τον Πανιόνιο και κέρδισε δίκαια. Μπορεί η εικόνα μας να δικεί την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα, αλλά αυτό δεν φάνηκε ποτέ. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Δεν φάνηκε στα 90 λεπτά και καλώς καθώς είναι το ποδόσφαιρο, ότι βγάλει στα 90 λεπτά, αυτό θα έχει πράξει. Τραυματισμούς και πώς δέψει το παιχνίδι το επόμενο. Δεν ξέρουμε από τώρα για τραυματισμούς. Ναι. Είχαμε πει ότι είναι κάθε παιχνίδι τελικός. Είμαστε στην κόψη ξηραφιού. Παίζουμε την Κυριακή ένα παιχνίδι με τη Μύκονο. Ο νικητής σώνεται, ο ηττημένος πέφτει. Για σας είναι πραγματικά το μυαλό. Και για τις δύο ομάδες. Σας ευχαριστώ κύριε Αρχοντάκη για την συνέντευξη που μας δίνετε και μας παραχωρείτε κάθε φορά και δεν μας αφαίνετε αντίρρηση ούτε στις ήττες ούτε στις νίκες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα priotica.gr. Να μας πεις Σωτήρη, πραγματικά τα δώσατε όλα, δίκαια κερδίσατε. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε το σημερινό παιχνίδι, αν το περίμενες έτσι στο Μοσχάτο, αν είσαι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου και έρχεται και ένα επόμενο παιχνίδι που πραγματικά θα τα δώσετε όλα με το Φωστήρα εντός έδρας, που και αυτή είναι μια ιστορική ομάδα και καλή ομάδα. Στα είπα όλα μαζί, ό,τι θυμηθείς ξεκινάς. Καταρχάς θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές μου και στη διοίκηση. Γιατί αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα την προηγούμενη εβδομάδα με τον κορονοϊό. Πραγματικά τα παιδιά τα δώσανε όλα. Καταφέρανε, γυρίσανε γρήγορα, υγιή. Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι. Πραγματικά το είδε, τα δώσαμε όλα σαν ομάδα, ένας και τον άλλον. Το σκορ πιστεύω αντιπροσωπεύει την εικόνα μας, η οποία ήταν τρομερή από το 20 λεπτό.
Το σκορ θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στις τελικές μας. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στα παιδιά του Μοσχάτου. Υγεία να έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη σεζόν για όλους με την καραντίνα. Και τώρα έχετε ένα δύσκολο παιχνίδι με το Φωστήρα στην έδρα μας, το οποίο φυσικά θέλουμε να το πάρουμε από νωρίς για να πάμε τελευταία αγωνιστική, να μείνουμε πρώτοι και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε την άνοδο την οποία αξίζει στην ομάδα μας, σε όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, στον κύριο Μανιάτη, στον κύριο Σπυρόπουλο, στους προπονητές μας, στον κύριο Σκούρα, πραγματικά σε όλους που είναι στην ομάδα μας. Πού αφιερώνεις τη νίκη? Λοιπόν, αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον κόσμο του Πανιωνίου, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι δίπλα μας γιατί δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους, να επιστρέψουν γρήγορα στα γήπεδα και να δουν την ομάδα εκεί που πραγματικά αξίζει, που είναι η Super League, δεν είναι καμία άλλη κατηγορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγώνα μου, καλή συνέχεια. Κοντά μας και τον Αντώνη τον Καρπούζα, τον τεχνικό διευθυντή του ΑΕΟ Μοσχάτο. Δύο λόγια θέλω να μας πει για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν, οφείλουμε μια μεγάλη συγγνώμη από τους φιλάθλους μας, τους οποίους επικράναμε, γιατί δεν μετράει μια νίκη, μια ήττα. Πώς παίζεις να κερδίσεις και πώς παίζεις για να χάσεις. Η ομάδα μας δεν μπήκε στο παιχνίδι, ενώ ο Πανιούνιος μπήκε πολύ δυνατά. Ευνοήθηκε στο πρώτο δέκατο με δύο γκολ γρήγορα και εκεί ουσιαστικά μέτρησε διαφορά των ομάδων. Στο πρώτο ημίχρονο, παρότι στο 3-0 κάναμε το 3-1, μπήκαμε στο παιχνίδι. Ένα αναπένταχο τέταρτο γκολ, το οποίο παίζεται να ήταν offside, μας έκοψε τα πόδια. Από εκεί και πέρα, με διορθωτικές κινήσεις του coach στο δεύτερο ημίχρονο, μπορέσαμε και μαζέψαμε την ομάδα μας. Κάναμε πολλές φάσεις. Γίναν δύο φάσεις πέναλτι, τις οποίες συζητήσαμε και ήταν μπροστά ο κ. Νταούλας. Για μια ακόμα φορά μας απέδειξε ο κ. Νταούλας ότι ήρθε για να χάσουμε. Δεν χρειαζότανε. Ο Πανιώνης έπαιξε την μπάλα του και κέρδισε δίκαια. Από εκεί και πέρα όμως, δώσε φίλε μου το ένα πέναλτι. Μιλάς για τα δύο χέρια. Ναι, τα δύο χέρια που ήταν στο μπροστά. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Ήταν μπροστά. Έτσι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εμείς έχουμε τώρα τρία παιχνίδια, τρεις τελικούς. Το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του αξιολόγηση. Θα πάμε να τα παίξουμε και πιστεύουμε ότι θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Χάσαμε ένα παιχνίδι, δεν χάσαμε τον πόλεμο. Ζητάμε συγγνώμη από τους φιλάθλους μας. Και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη για την ομάδα μας. Μήκονο. Δύσκολο παιχνίδι. Όποιος κερδίσει. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι έχουμε Μύκονο έξω, μέσα Παναξιακό και Χαραβγιακό έξω. Είναι τρία παιχνίδια που ουσιαστικά. Είναι φωτιά. Φωτιά. Εμείς θα παίξουμε και στα τρία παιχνίδια όπως πρέπει να παίξουμε. Σήμερα πιαστήκαμε στον ύπνο και φάγαμε δύο γρήγορα γκολ. Ναι. Από εκεί και πέρα ανοιχτήκαμε να κάνουμε το 2-1, έγινε ένα 3-0. Νομίζω το ποδόσφαιρο εκεί είναι και ο Παναγιώτης δεν είναι μια ομάδα που χαρίζεται. Σε βρήκε ευάλωτο, σε βάλε στα δίχτυα. Θα σε τιμωρήσει. Όμως το δεύτερο ημίχρονο νομίζω η ομάδα μας έπαιξε αξιόλογα, πάλεψε το παιχνίδι. Κάναμε 4-5 φάσεις πολύ καλές για γκολ. Μας αρνήθηκε ένα πέναλτι από τα δύο. Νομίζω κάτι άλλο δεν μπορώ να πω. Κύριε Αντώνη, μια συγγνώμη στους φιλάθλους μας. Ναι. Αλλά όμως να είναι σίγουροι και πεπισμένοι ότι η ομάδα μας θα είναι εκεί που πρέπει. Ναι. Του χρόνου. Και εδώ σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.